Γεια σας φίλοι μου, Mr. Patrick εδώ και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Καλώς ήρθατε στη φάρμα μου, στο Champ de France, τα χωράφια της Γαλλίας. Είναι ιδιαίτερο χάρτη που εκτός από τα γνωστά του Farming Simulator μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε και άλλα πολλά ωραία πραγματάκια. Αλλά για σήμερα θα αρχίσω με κλασικές δουλειές της φάρμας. Θα πάω στα χωράφια, εδώ στα δύο χωράφια με το γρασίδι. Έχουν πιάσει πολύ ζεζάνιο, οπότε εδώ θα ρίξω φάρμακο να τα καθαρίσω και στη συνέχεια θα πάω να πουλήσω κάποια πράγματα που έχω, κάποιες παραγγελίες να τις παραδώσω, τυριά, αυγά και γάλα, γιατί ο λογαριασμός έχουν πέσει λίγο τα χρήματα, οπότε ίσως να χρειαστώ κάποια χρήματα αργότερα. Ξεκινάω λοιπόν και τα λέμε. Με το φάρμακο. Και πάμε τώρα να αφήσω το τρακτέρ στη θέση του. Να πάω να συνεχίσω να πάω να παραδώσω τις παραγγελίες που έχω. Να τελειώσουμε και αυτή τη δουλειά που έχει να κάνει με τη φάρμα και μετά έχουμε να κάνουμε 2-3 πραγματάκια που αφορούν τον χάρτη, να δούμε 2-3 πράγματα που μπορούμε να κάνουμε εδώ στο χάρτη. Αλλά πριν κάνω οτιδήποτε, καλό είναι να ρίξω ένα πλύσιμο εδώ στο τραφτέρ και στο ψεκαστήρα. Δεν χρειάζεται να μεταφέρω ό,τι έχει κολλήσει στις ρόδες του τραφτέρ μέσα στην πόλη και γύρω γύρω στην αυλή, οπότε ένα πλησιματάκι πριν βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με δηλητήρια και φάρματα, είναι ό,τι πρέπει. Ωραία, το ψεκαστήρα τώρα θα τον αφήσω εδώ δίπλα στα βιτία με το ζυζάνιο οκτώνο. Είμαι σίγουρος ότι έπρεπε να το βάλω κάπου αλλού με πιο πολύ ασφάλεια, αλλά και εδώ δεν έχουμε παιδιά, δεν έρχεται κάποιος να το πειράξει, οπότε πιστεύω να είναι ok για την ώρα. Να παρκάρω τώρα το τρακτέρ, το βάλω εδώ στη θέση του. Να βάλω και λίγο νερό στις αγελάδες, να ανοίξω μάλλον εδώ το νερό τους. Όλα τα άλλα είναι εντάξει, δεν χρειάζονται κάτι. Και τώρα πάω στη δίπλα αυλή να πάρουμε το βαν, να ξεκινήσω να παραδίδω τις παραγγελίες. Καλά είναι εδώ, να ανοίξω τις πόρτες. Λοιπόν, έχω να παραδώσω τυριά, πρέπει να έχει 6 κεφάλια εδώ, 6 είναι, ok. Μετά θα πάω να φορτώσω και αυγά. Έχω να παραδώσω τυριά, αυγά και θα πάω να πουλήσω και ένα βιτίο με γάλα. Οπότε λοιπόν, το δεύτερο τυρί, καλά, και το τελευταίο, έλα,
Εντάξει είναι. Έφυγα τώρα, πάω δίπλα στο κοτέτσι να φορτώσω τα αυγά. Εδώ είμαστε, έχω πάπιες και κοτούλες. Μου είπε όσα αυγά και να έχω να του τα πάω. Πρέπει να έχω καμιά 5-6-10 κουτιά. Α, όχι, παραπάνω. 4-8-16-19 κουτιά. Μια χαρά γεννάνε τα κοτόπουλα. Θα φορτώσω λοιπόν και τα αυγά, να τα βάλω εδώ. Να τα ντανιάσω όμορφα και ωραία για να τα πάρει όλα. Okay. Και το τελευταίο κουτάκι. Στην αρχή ξεκίνησε, τα έβαλα το ένα δίπλα στο άλλο, προσπάθησε να τα ντανιάσω, αλλά τελικά πέσανε. Δεν είναι εύκολο, εδώ πρέπει να πάρω σίγουρα κάποια παλέτα ή κάποια κουτιά ειδικά που φορτώνει μέσα, κάποια κυβότια ειδικά που φορτώνει μέσα πολλά αυγά, γιατί ένα-ένα τώρα εδώ να τα κουβαλάς, άμα έχεις και αρκετά, θες σε καμιά ώρα. Τέλος πάντων, φόρτωσα και πάμε τώρα στο La Petite Shop. Έτσι λέγεται το μέρος, είναι ένα μαγαζί πάνω στον δρόμο. Εκεί έχουν πάρα πολύ δουλειά, έχουν και πελάτες από άλλα χωριά, από εστιατόρια, πουλάνε, μπορείς να πουλήσεις τα πάντα εκεί. Αυγά, γάλα, τυριά, φρούτα, λαχανικά, κρέατα, ό,τι τραβάει ψυχή σου θα το βρεις εκεί και μπορείς να το πουλήσεις κιόλας. Μπερδεύτηκα, νόμιζα ότι ήταν εδώ, αλλά είναι πιο πάνω. Εδώ είναι. Άρχισε ήδη και πουλιώνται. Μερικές φορές βέβαια τα τυριά τα έχει πάρει. Μπα, πρέπει να κατέβω να τα ξεφορτώσω. Hello. Με τρόμαξε λίγο έτσι όπως ήρθε, αλλά... Έλα, αυτό δεν θέλει να ακολουθεί. Πρόσεχε, θα με πατήσεις ρε. Τελειώσαμε. Τα πούλησα όλα τα αυγά. Μια χαρά. Επιστροφή στη φάρμα. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, θα αφήσω το βανάκι στη θέση του και θα πάω να ετοιμαστώ για να πουλήσω και ένα βιτίο με γάλα. Για αυτή τη δουλειά θα χρησιμοποιήσω το case.
Το δικτύο είναι εδώ, ελπίζω να είναι γεμάτο. Μπα, θέλει λίγο ακόμα, ας το φουλάρω. Ωραία. Τώρα θα πάω εδώ δίπλα, στο μαγαζί που λέγεται Κρεμερί. Είναι βασικά το ζαχαροπλαστείο εδώ του χωριού, της πόλης. Είναι πολύ κοντά. Φτιάχνω εδώ γλυκά, γιαούρτια, κρέμες, οπότε χρειάζεται πολύ γάλα. Θα το πάρει όλο. Εδώ αριστερά είναι, θα ανέβω λίγο στο πεζοδρόμιο. Γεια σας, έφερα το γάλα. Να δούμε πόσα θα βγάλουμε. Και εδώ, από τα αυγά και τα τυριά έβγαλα περίπου 5 χιλιαρικάκια και άλλα 27 από το γάλα. Μια χαρά. Λοιπόν, τελειώσαμε με τις δουλειές της φάρμας. Τώρα θα πάω να αφήσω το βιτίο στη θέση του να ξαναγεμίσει σιγά σιγά. Και θα πάω για ακόμα μια φορά στο ξυλουργείο. Μισό λεπτό να παρκάρω εδώ, να τα βάλω στη θέση τους και θα σας πω τι θα κάνουμε στο ξυλουργείο. Ωραία. Στο ξυλουργείο λοιπόν, εδώ, θα πάρω ένα φορτίο και θα το πάω στο κάτω μέρος του χάρτη, εδώ, που σας δείχνω τώρα. Θα πάρω ένα φορτίο με εκόρς και ένα φορτίο με γούτσι. Λοιπόν, το γούτσι είναι το πριονίδι, το γνωστό, και το εκόρς είναι πριονίδι και αυτό, αλλά το εκόρς βγαίνει από τα... από το φλοιό του δέντρου. Δηλαδή αυτό είναι το εκόρς, αυτό βγαίνει από το φλοιό του δέντρου, είναι πριονίδα τον φλοιό. Το άλλο, το πριονίδι, το γούτσι, που είναι τα υπολείμματα, ό,τι μένει στο τέλος όταν κάνουμε τη δουλειά, είναι το γούτσι. Λοιπόν, έχουμε εδώ ένα φορτηγό που έχει τα μαύρα τα χάλια. Ελπίζω να αντέξει μέχρι την άλλη άκρη του χάρτη. Αλλά επειδή είναι δύο διαφορετικά προϊόντα, θα χρειαστώ και το ριμπουλκόμενο από πίσω. Θα βάλω τώρα εδώ κάπου που να με βοηθάει στη φόρτωση. Και θα πάω να πάρω το φορτωτή, το Telehandler, τηλεσκοπικός φορτωτής John Deere. Βέβαια με το πυρούνι για τις παλέτες δεν μπορώ να φορτώσω χύμα φορτίο. Πρέπει να πάω να πάρω το κουβά, μισό λεπτάκι. Ξεκινάω το φόρτωμα και τα λέμε στο εργοστάσιο. To hold.
touch you right. I miss the way we were before. And everybody knows, and everybody knows you feel, and everybody sees you keep on running, running away. And everybody knows you feel same way, yes I do, for me. I'm feeling good with you here right beside me. I'm feeling fine. Τώρα να δω που αδειάζουμε το φορτίο. Εδώ. Α, όχι, όχι. Εδώ δεξιά έχει μια σχάρα. Ναι, ναι, εδώ είναι. Λοιπόν, μισό λεπτό να αδειάσω τις καρότσες και να σας εξηγήσω τι έχουμε εδώ, τι φτιάχνουμε. Λοιπόν, encore. Είπαμε είναι πριονίδι από τους φλοιούς των δέντρων. Και τα γνωστά γούτσι που είναι το πριονίδι που βγαίνει από την επεξεργασία του ξύλου. Να παρκάρω λίγο εδώ στην άκρη. Πάμε τώρα να δούμε το μενού. Βασικά έχω φέρει άλλη μια βόλτα με προϊόν πιο νωρίς. Έχει παραχτεί κάτι. Λοιπόν, εδώ είναι το encore. Βάζουμε το χύμα πριονίδι και βγαίνει συσκευασμένο. Όλα βγαίνουν συσκευασμένα. Και εδώ είναι το Gucci. Βάζουμε Gucci και βγαίνει συσκευασμένο το πριονίδι αυτό. Το Gucci βγαίνει σε σακιά. Και το άλλο το encore βγαίνει στις παλέτες. Εδώ είναι τα σακιά, βλέπετε είναι η καύσιμη ύλη που χρησιμοποιούσα για το στο φούρνο, για να ανάβει ο φούρνος. Υποτίθεται αυτό είναι κάτι σαν κάρβουνο. Και εδώ είναι οι παλέτες που παίρνουμε από το encore. Πιστεύω να το λέω σωστά. Και για να δούμε λίγο την τιμή, για να δείτε αν αξίζει τον κόπο ή όχι. Το είναι εδώ δίπλα στο λάχανο. Βλέπετε ότι η παλέτα τα 1000 κιλά κάνουν 727 ευρώ, όταν το σκέτο πριονίδι, αν πας να το πουλήσεις, που είναι εδώ, κάνει 122 ευρώ. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, και όσο σας μιλούσα και κοίταγα εδώ τις τιμές, έλαβα ένα τηλεφώνημα, πρέπει να πάω στο χωράφι νούμερο 5, να πάρω ένα φορτίο ηλιόσπορους και να το πάω στο εργοστάσιο που παράγει βιοκαύσιμα, βιοδίζελ. Θα δω λίγο και το δρόμο. Δεν είναι πάρα πολύ, δεν θα πάρω το ρημουλκόμενο, θα το αφήσω εδώ. Θα πάω μόνο με το φορτηγό. Θα πάρω λοιπόν ένα φορτίο από το χωράφι νούμερο 5 με ηλιόσπορους. Sunflowers το λέει στο παιχνίδι, και θα πάω μετά στο εργοστάσιο που φτιάχνει βιοκαύσιμο, βιοδίζελ. Το εργοστάσιο αυτό παίρνει κανόλα, ελαιοκάντη δηλαδή, ηλιόσπορους και φασόλια σόγιας νομίζω. Θα δούμε όταν φτάσουμε εκεί. Chasing time, baby, I
στο βάθος, εκεί πρέπει να είναι, μου φαίνεται ότι βλέπω ότι την κουμπίνα. Ναι, ναι, εκεί είναι. Λογικά πρέπει να έχει τελειώσει. Κινείται, κινείται ακόμα. Αλλά θα έχει μείνει εκεί κάποιο μικρό κομμάτι. Α, στην ώρα πάνω έφτασα. Τελείωσε. Ωραία, δεν θα περιμένω. Φορτώνω και πάμε για το εργοστάσιο. Υπάρχουν πολλοί παραγωγοί που πουλάνε το προϊόν τους άμα στην περιοχή τους υπάρχει εργοστάσιο τέτοιου είδους. Και εδώ είναι ένας από αυτούς τους παραγωγούς, με παρακάλεσε μια και είχα το φορτηγό να έρθω να πάρω το φορτίο να το πάω στο εργοστάσιο. Τελειώσαμε. Αυτή νομίζω είναι η τελευταία δουλειά για σήμερα. Οπ, 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 πίσω. Περάστε κύριε. Είναι η τελευταία δουλειά για σήμερα. Στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε τι θα κάνουμε. Ίσως να πάμε πάλι στα θερμοκήπια να παραλάβω τα... να έχουν γίνει τα κυπευτικά και τα φρούτα. Εδώ είναι το εργοστάσιο. Να έρθουμε εδώ να πάρουμε ένα βιτίο με καύσιμο. Θα δούμε, θα δούμε. Λοιπόν, για την ώρα να αφήσω... Ωραία, θόρυβο. Να αδειάσω το φορτίο μου εδώ. Βλέπετε, φέρνουν και άλλοι. Έχει σόγια μπενζίνη, ναι. Τα σόλια σόγια σε αρκετά. Ελαιοκάμβη αρκετή. Είμαι σίγουρος ότι θα φέρει και άλλος κόσμος τώρα την παραγωγή του ηλιόσπορων, το sunflower. Να αφήσω λίγο εδώ το φορτηγό. Αυτά για σήμερα, τελείωσε το επεισόδιο, είδαμε δύο ακόμα πραγματάκια που μπορούμε να φτιάξουμε στο χάρτη. Ωραία φλόγα. Για την ώρα να σας πω ότι είμαι ο Mr. Patrick. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο, πατήστε ένα like αν σας άρεσε. Subscribe και καμπανάκι να ενημερώνεστε για τα βίντεο που θα έρθουν. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας και ελπίζω να τα πούμε σύντομα. Μπουρλότο!